Παναγιώτης Ύφαιστος, διεθνόλογος και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Ύφαιστε. Καλημέρα σας. Κύριε Ύφαιστε, έχει επέλθει μια ανακούφιση μετά την εξισορρόπηση στις διεθνείς σχέσεις με αυτό που είδαμε με το Ιράν και το Ισραήλ. Όμως εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία που τα μεταχειρίζομαι, τα δανείζω μάλλον διαρκώς, που έχουν να κάνουν με παλαιότερες τοποθετήσεις σας, για να μπούμε στην ουσία του πράγματος όσον αφορά το πεδίο στις διεθνείς σχέσεις. Είχατε πει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, διότι δεν θα μείνει νικητής για να χαρεί τη νίκη του. Αυτό το λέω για όλα τα σενάρια τα οποία σηκώθηκαν πάλι με αφορμή τη διένεξη Ισραήλ και Ιράν. Αλλά το κυριότερο για να έχουμε ένα τράλικα και ένα σύνορο στη συζήτηση είναι ότι σε παλαιότερη πάλι τοποθέτηση είχατε πει ότι οι ηγεμονικές δυνάμεις δεν χωρίζονται σε καλές και κακές, χωρίζονται σε ανελέητες και αδίστακτες. Και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, να εστιάσουμε στο σημείο της Μέσης Ανατολής και να προεκτείνουμε. Φίξατε πάρα πολλά ζητήματα. Να αρχίσουμε λέγοντας ότι το Ισραηλινό ζήτημα, η Μέση Ανατολή, η θέση και ο ρόλος του Ιράν, η θέση και ο ρόλος της Τουρκίας, αλλά και κάθε άλλο περιφερειακό ζήτημα, εντάσσονται μέσα σε μεγάλη μεταψυχρομική εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεταψυχρομική εικόνα? Μετά το ψυχρό πόλεμο, το μεγάλο ζητούμενο ήταν κατά πόσο οι μεγάλες δυνάμεις θα κινηθούν στα πλαίσια πολιτικού και στρατηγικού ορθολογισμού. Αυτό δεν είναι ορθολαθασμένο, είναι κόστος όφελος. Θα βλέπανε δηλαδή τον πλανήτη, την εξέλιξη των ισορροπιών, των σχέσεων ισχύως, των άλλων μεγάλων δυνάμεων, της Κίνας για παράδειγμα, και θα λειτουργούσαν με όρους και επιδιώξεις να υπάρξει ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό modus vivendus ισορροπιών ισχύως και συμφερόντων ταυτόχρονα. Δεν μιλούμε για αγκαλιές, να το πω και ελληνικά, για ριμπέκικα. Μιλούμε για ορθολογισμό προς την πλάστηκα του κόστους και του ωφέλους. Αυτό που είχαμε όμως ανταυτού ήταν ότι η δυτική δύναμη, που ήταν συντριπτικά ισχυρότερη και συνεχίζει να είναι η πιο ισχυρή δύναμη, επιδόθηκε σε αυτό που από τότε εγώ είχα ονομάσει ανθρωπιστικούς βομβαρδισμούς, και μάλιστα με τρόπο που στην στρατηγική θεωρία, στη στρατηγική ανάλυση είναι πολύ γνωστός. Ονομάζεται υπερεπέκταση. Πήγαν λοιπόν ανατολικά προς το Αφγανιστάν, προς το Ιράκ, στη Μέση Ανατολή, στη Λιβύη. Τα κάνανε, με συγχωρείτε, αξίζουν μια λέξη του λαού, σάρασα τα κάνανε. Υποχωρήσανε ή δεν υποχωρήσανε από παντού, από αυτούς τους τόπους. Διαλύθηκαν κράτη σε αυτές τις περιφέρειες, ναι ή όχι. Δημιουργήθηκε μια άσκοπη αστάθεια. Ωφελήθηκαν κάτι οι ειδικές δυνάμεις με το να είναι αυτό που είναι σήμερα το Ιράκ, και βεβαίως να ωφεληθούν μέσα από αυτό αναθεωρητικές, ξεκάθαρα αναθεωρητικές περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Ιράν και άλλες δυνάμεις. Και ταυτόχρονα βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην διαχρονία του διεθνούς συστήματος, 5.000 χρόνια γνωστή ιστορία δηλαδή, είναι τα διλήμματα ασφαλείας. Αυτό που κάνεις αν λειτουργείς ορθολογιστικά είναι να μην δημιουργείς στις άλλες δυνάμεις διλήμματα ασφαλείας που θα την εξωθήσουν ως εξισορροπήσεις, εξοπλισμούς, επιθέσεις οι οποίες θα είναι ανεξέλεκτες. Για φανταστείτε αν πήγαινε η Κίνα ή η Ρωσία ή η Ινδία να κάνουν φτιάχνουν βάσεις στον Καναδά ή στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ. Τι έγινε στην Κούβα το 1963. Γύρω από αυτό το θέμα. Δεν δημιουργεί λοιπόν διλήμματα ασφαλείας σε άλλες δυνάμεις. Εξού και στην Ευρώπη είναι ένα ζήτημα, να μου επιτρέψει να πω, το έχουμε ζήσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά βιβλία. Τι έγινε μετά το 90? Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων και μερικών Αμερικανών, και ιδιαίτερα των Γολικών, υποστήριζαν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή συσπήρωση μέσα από οικονομικούς θεσμούς. Όχι βεβαίως να τους εξορμιώσουμε, να προσεγγιστεί η Ρωσία με διάφορους τρόπους. Εδώ γνωρίζουμε ότι η Ρωσία, μέχρι που έλεγε να ενταχθεί στους δυτικούς θεσμούς τότε,
ζητούσανε. Και βεβαίως αυτό που οι Ρώσοι επεσήμαναν διαρκώς, ότι ο Ναπολέοντας και ο Χίτλερ πέρασε μέσα από την Κεντρική Ευρώπη και τους προκάλεσε δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, να μην υπάρξει, αν θέλετε, επέκταση του ΝΑΤΟ. Αυτό τονίζω και υπογραμμίζω. Το υποστήριζαν και πολλοί κεντροευρωπαίοι. Ο Μακρόν, που βλέπουμε πώς λειτουργεί τώρα, πριν τρία χρόνια, το 19, δεν είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό και ότι θα δούμε πώς θα προσεγγίσουμε τη Ρωσία για να έχουμε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Το εγκεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ το λέγαμε πάρα πολύ. Καταργήθηκε το Συμφωνίο της Βαρσοβίας. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις ήταν ανορθολογικές, δημιούργησαν διλήμμα ασφαλείας, έφεραν, αν θέλετε, ετοιμότητα πολέμου σε άλλες δυνάμεις και βεβαίως σε άλλες δυνάμεις της Ανατολής, όπως η Κίνα για παράδειγμα, η οποία και αυτή πέστη βαριές ζημιές από τον πόλεμο της Ουκρανίας όταν άρχισε, το ξέρουμε αυτό, πλέον άρχισαν να κινούνται με τρόπο πέραν κάθε φαντασίας πριν 20 ή 30 χρόνια. Να βλέπουμε δηλαδή μια σύγκριση πολύ μεγάλη των δυνάμεων του BRICS, αλλά και κυρίως της Κίνας με τη Ρωσία. Να σας υπενθυμίσω, κύριε Δημοπρότη, ότι το 1973 η Αμερική απείλησε την τότε Σοβιετική Ένωση με πυρηνικό πόλεμο για αν επιτεθόταν κατά της Κίνας. Δεν ήταν, αν θέλετε, μια χώρα την οποία αγκάλιαζε με έτσι, φιλοφρονήσεις η Αμερική. Ήταν μια άλλη μεγάλη δύναμη και ο Νίξον είπε στον πρέσβη τότε, εάν χτυπήσω στην Κίνα με πυρηνικά όπλα, θα χτυπήσω και εγώ σένα. Και ρώτησε τους ειδικούς σου τι έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Κύριε Κόκκινο, συνεργό. Δηλαδή δεν θα επιτρέψω μια τόσο μεγάλη αλλαγή των συσχετισμών ισχύω, των πλανητικών συσχετισμών ισχύω. Λοιπόν, αυτό που γινόταν τα τελευταία 30 χρόνια ήταν να φτάσουμε αυτό που φτάσαμε μέσα από ανορθολογικές κινήσεις και να εξωθηθεί η Κίνα προς τη Ρωσία και εδώ είμαστε. Από εκεί πέρα, τώρα μιλάμε για την Ουκρανία και διάρκεια πολέμου. Περιγράφουμε. Δεν κάνουμε αξιολογικές κρίσεις. Τι αξιολογικές κρίσεις να κάνουμε τώρα, όταν αυτός ο κακόμοιρος λαός της Ουκρανίας συνθλίβεται μέσα στις βλιγάδες των ηγεμονικών αντιγωνισμών. Μόνο να πεις κρίμα αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πεις, τίποτα άλλο. Και όταν βλέπουμε ότι η Ευρώπη κινείται με ένα σπασμωδικό τρόπο, που ήταν αναμενόμενο αυτό, και βλέπουμε ότι η Αμερική είναι διχασμένη γύρω από αυτό το θέμα και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η στρατηγική της σε 10 μήνες ή 5 μήνες ή ένα χρόνο. Επομένως, κύριε Ήφαστε, θέλω να σταθούμε σε κάτι που είπατε που έχει να κάνει με τους συσχετισμούς ισχύως. Ναι. Η ανάπτυξη των όπλων, των οπλικών συστημάτων, των πυρηνικών εν γέννη, έχει αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό κάτι που υπήρχε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τους πολέμους δια αντιπροσώπων και τα κράτη τα οποία ήταν σε μια σφαίρα επιρροής. Το είδαμε και πιο έντονο μετά τη Γιάλτα στον ψυχρό πόλεμο. Τώρα όμως, επειδή το έχετε δείξει στο παρελθόν, επειδή είναι τόσο ισχυρά τα όπλα και φτάνουν να καταστρέψουν τον πλανήτη, ας πούμε, πολλές φορές, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, ότι κλιμακώνεται. Το βλέπουμε τους Χούθη, το βλέπουμε στην Ουκρανία. Αυτό πιστεύετε θα εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο ή εσείς μαθηματικοποιείτε τις ενέργειες στη γεωγραφία του διεθνούς συστήματος και εμείς αυτό το πράγμα το βλέπουμε να εξώνεται. Όμως δεν λειτουργεί πάντα ο ορθολογισμός. Σίγουρα, μα κοιτάξτε, είναι και το κύριο αντικείμενο του τελευταίου μου βιβλίου. Έχει εξοδηθεί τώρα και θα ξαναπαρεκδοθεί εδώ 21ο αιώνα το σύστημα, το διεθνές σύστημα. Το μεγάλο ζητούμενο πραγματικά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν το δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το ζήτημα, αυτά που δείξατε. Είναι μικρές λεπτομέρειες αυτή η πόλη που βλέπουμε τώρα εδώ. Με την εξής έννοια, ότι το μεγαλύτερο ζήτημα μετά το 1945, όταν είδαμε στον Γασάκη και στη Φουσίμα τι έγινε με τον πυρηνικό πόλεμο, και όταν είχαμε την έκθεση του Ινστιτούτου μας Αχουσέτης το 1979, τι σημαίνει πυρηνικός χειμώνας, τι σημαίνει μια έναξη πυρηνικού πολέμου μικρής κλίμακας που θα εξωθείτε. Ότι θα έχουμε τον πυρηνικό χειμώνα, το λεγόμενο. Και ποιος το καθορίζει για το μικρής κλίμακας, βέβαια, έτσι. Ναι,
Εδώ λοιπόν το μεγάλο ζήτημα ήταν ακριβώς ο έλεγχος της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των πυρηνικών δυνάμεων για να αποκλειστεί τελείως ο πυρηνικός πόλεμος. Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο θέμα λοιπόν. Είναι ότι ναι μεν είναι αντίπαλες δυνάμεις και ανελαίτες οι ηγεμονικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει καλή και κακή, το είπαμε πολλές φορές αυτό. Είναι ανελαίτες και αυτό είναι από την φύση των πραγμάτων. Το άναρχο διεθνές σύστημα, τους συσχετισμούς ισχύως που διαρκώς εξελίσσονται, αυτό που θεωρούν κάθε δύναμος κίνδυνο και απειλή και δίλημα ασφαλείας. Και επομένως το μεγάλο ζήτημα μετά το, ιδιαίτερα με το ψυχρό πόλεμο, και πιο προς τα ήταν, αλλά ιδιαίτερα με το ψυχρό πόλεμο, ήταν πώς θα λειτουργήσουν ορθολογιστικά τα κράτη και θα δουν τους κοινούς κινδύνους. Η τρομοκρατία, για παράδειγμα. Συμφέρει οποιοδήποτε κράτος να χρησιμοποιεί την τρομοκρατία ως μέσο για να αποδυναμώνει τους άλλους? Στρέφεται αντίον τους στη συνέχεια. Ναι, όχι, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν τον Μπιλάντεν στην αρχή. Μετά στραφεί αντίον τους. Τώρα η Χαμάς. Μέχρι και το Ισραήλ είχε σταρρύνει τη Χαμάς στην αρχή για να διαιρέσει τους Παλαιστίνιους. Αυτά είναι τελείως ανορθολογικά. Βλέπουμε όμως ότι και βεβαίως οι διεθνικοί δρόντες, με συγχωρείτε, τα επικοινωνιακά δίκτυα, είναι δυνατόν να μην τη χάνουν τα πλανητικά πλέον, τα πλανητικά, να μην τη χάνουν κοινωνικοπολιτικών ελέγχων και διακυβερνητικών ελέγχων. Εδώ το μεγάλο ζήτημα λοιπόν των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα με τον ψυχρό πόλεμο, ήταν κατά πόσο οι μεγάλες δυνάμεις, αυτές που είναι, δεν θα αλλάξουν, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να αλλάξουν. Θα δουν τους κοινούς κινδύνους και τα κοινά συμφέροντα. Που είναι ο πυρηνικός κίνδυνος, είναι η τρομοκρατία, είναι οι διεθνικοί δρόντες που να θυμηθούμε λίγο τον Αριστοτέλη. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να θυμόμαστε κάθε μέρα τον Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη. Να θυμηθούμε λοιπόν τον Αριστοτέλη, τι είπε αυτός ο κλασικός και διαχρονικός, ότι η ιδιωτεία είναι θηριωδία. Ο άνθρωπος εντός πόλεως ελέγχεται, είναι ορθολογικός και κινείται ορθολογικά εντός του πολιτικού συστήματος, με τον τρόπο που κάθε καλός κινείται. Εκτός πόλεως είναι ή θεός ή θηρίο. Επειδή δεν είναι θεός, είναι θηρίο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι διεθνικοί δρόντες, είτε είναι τρομοκράτες, είτε είναι κοινωνικά δίκτυα, που δεν τη χάνουν επαρκών κοινωνικοπολιτικών ελέγχων και διακυβερνητικών ελέγχων, ωφελούν κάποιο. Μπορεί σήμερα να επωφελείται κάποιο κράτος με διάφορους τρόπους, αποδιαμονεί κάποιους άλλους κλπ. Αλλά όμως βλάπτουν στο τέλος όλους. Να το πούμε το όνομά του λοιπόν. Έχουμε πολέμους, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε και την πολύ μεγάλη εικόνα ότι το διεθνές σύστημα εξελίχθηκε ανορθολογικά τον 19ο και 20ο αιώνα, πολύ ανορθολογικά. Μας βομβάρδισαν όλα αυτά τα ιδεολογικά δόγματα που εμείς που κάνουμε τους διεθνολόγους, τέλος πάντων, που επειδή είμαστε Θουκυδίδη, τίποτα άλλο, επειδή είμαστε Θουκυδίδη, λέγαμε από καιρό ότι όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούσε αδιέξοδο. Η ισορροπία δυνάμεων λοιπόν, αλλά με ένα πολιτικά και στρατηγικά ορθολογικό τρόπο, που θα αντιμετωπίζει τους κινήσεις σχεδίους για όλους. Οι οικουμενισμοί, οι διεθνισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, είτε τους είπε ο Καντ, είτε ο Μάρξ, είτε ο Νίτσι, είτε κάποιος άλλος, είναι μεταμφιέσεις των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύως. Όμως, τι έχουμε μέσα σε αυτό που πλέον ονομάζω εγώ, τη δική μου, Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Ιερουσαλήμ, παγκόσμια. Συντριπτικά έχουμε εσχατολογίες ανυπόστατες που χρησιμεύσαν μέσω ψυχρό πόλεμο ως μεταθέσεις των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύως για να ελέγχουν τους ηθαγενείς, τότε μεγάλες δυνάμεις. Αλλά τώρα μπήκαμε σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα πολλών μεγάλων δυνάμεων με πολλά διλήμματα ασφαλείας και εξελισσόμενες δυνάμεις. Και βεβαίως την τεχνολογία που, όπως είπατε και εσείς, ραγδαία εξελισσόμενη, και η οποία απαιτούσε μια άλλη προσέγγιση. Δεν την είχαμε λοιπόν, και πλέον γνωρίζουμε ότι το διεθνές σύστημα, το μεταψυχολεμικό, εισέρχεται ολοένα και σε πιο δύσκολες καταστάσεις για αυτόν τον λόγο. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διάσταση, η μεγάλη εικόνα, η σημερινή. Αλλά να μην ακούμε αυτούς τους ανορθολογισμούς και παραλογισμούς. Πόλεμο θέλετε? Με μεγάλα ερωτηματικά, όταν μιλούμε για άμυνα και υπεράσπιση της εθνικής αξιοπρέπειας, της ελευθερίας ενός κράτους, ενός αμυνόμενου κράτους όπως το ελληνικό. Δεν μπορεί. Όταν κάποιος μιλάει για διεθνείς σχέσεις, Μάρτιν Βάιτ, ένας σημαντικός διεθνολόγος, το τι λέει, τις βαθμίδες της ποιοτικής του, τι λέει κάποιος για τις διεθνείς σχέσεις, θα τις καταλάβετε από τι λέει για τον πόλεμο.
ο πόλεμος στην διαχρονία 5.000 χρονών γνωστής ιστορίας, Ρόμπερ Γκίλ Πινελόν έκανε μια καταγραφή σε μια συζήτηση μεγάλη στην Αμερική και έμεινε, αν θέλετε, ως τοποθέτηση, ήταν η βαθύτερη διαμορφωτική δύναμη της ιστορίας. Και δεν είναι μόνο ένα είδος πολέμου. Υπάρχουν αμυντικοί πόλεμοι, ηγεμονικοί πόλεμοι, επιθετικοί πόλεμοι, αναθεωτικοί πόλεμοι, εθνικό-απελευθερωτικοί πόλεμοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι το προϊόν της αναρχίας του διεθνούς συστήματος. Πάντως, γνωρίζουμε κάποιο τρόπο. Κύριε Ήβεστε, πάντως, με συγχωρείτε, αυτό. Να εξομοιώσουμε και να εξισώσουμε τον πλανήτη και να τον κάνουμε ένα κράτος. Αυτό πάντως, κύριε Ήβεστε, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι τα ιδεολογήματα είναι η μεταμφίεση των αγεμονικών αξιώσεων, αυτό ως ορισμός θέλει πάρα πολλές εκπομπές. Εγώ όμως τώρα με όλο αυτό, επειδή πήγατε στο σημείο που έχει να κάνει με τα δικά μας, μιλήσαμε λίγο για τους συσχετισμούς ισχύους, αλλά αυτοί όμως διαμορφώνονται και μέσα από το συμμαχικό πλαίσιο που είναι στο κάθε μοντέλο. Είχαμε επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς στην Τουρκία και συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτό έχει να κάνει με όλο αυτό το οποίο περιγράφεται. Αυτό όμως τώρα πώς αντανακλάται σε ένα πεδίο το οποίο είναι από πυρήμαχο υλικό και όλα είναι στο κόκκινο τώρα και πώς αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά που είναι μέσα σε μια... είναι σε μια σφαίρα, στη σφαίρα της Δύσης ανοίγει και να μεταφραστεί με ενέργειες από το και μπρος. Κοιτάξτε, καταρχάς η ελληνική πλευρά πρέπει να ξέρει το διεθνές σύστημα. Πρέπει όχι να βγαίνει κάθε φορέας επιστημονικού τίτλου. Εγώ, όπως ξέρετε, ότι από καιρό λέω ότι δεν είμαι ψαράς. Αυτό είναι αυτό το επάγγελμά μου. Όχι απλά ψαράς, ψαροντουφεκάς. Το λέμε σωστά. Δεν είδα. Δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι ένα σχόλιο στη σφαίρα. Δεν είδα, λοιπόν, παρά μόνο την πραγματικότητα, αυτό που φαίνεται, το ολοφάνερο. Το ολοφάνερο, λοιπόν, είναι ότι ζούμε σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα και σε αυτό το άναρχο διεθνές σύστημα του πολυπουλικού τώρα εξελίσσεται με ένα πολύ γνωστό τρόπο. Οι μεγάλες δυνάμεις στο πεδίο πάλι των μεγάλων δυνάμεων είναι οι περιφέρειες. Και μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις της ιστορίας, διαχρονικά, όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι μεγάλες δυνάμεις, τα πάντα, συγκρούνται από πού? Στην Μέση Ανατολή, Μέση και από Ανατολή. Εδώ λοιπόν, να μην ξεχνάμε τι έγινε τέλος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας, να ξέρουμε. Έχω γράψει και ένα άρθρο, βρίσκω στο διαδίκτυο, μια τραγική σύγκρουση. Η Μέση Ανατολή, μια τραγική σύγκρουση. Πριν αρχίσει αυτός ο πόλεμος, μάλιστα. Είναι οι Εβραίοι και οι Παλαιστίνοι. Οι Εβραίοι ήσαν κράτος μετά από αιώνες, αν θέλετε, διώξεις και γενοκτονίες και πάει λέγοντας, ήσαν ένα κράτος. Παρολίγο να ξέρετε, το κάνω στην Κύπρο, στην αρχή. Όπως έκανα στο σημερινό Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, να το κάνω στην Κύπρο. Και τι έκαναν αυτό ο κράτος. Και αρχίζει να εξελίσσεται, αν θέλετε, μια συμπληγάδα που μέσα σε αυτή τη συμπληγάδα βρίσκονται το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη ήταν μεγαλύτερα θύματα. Γιατί ήταν μεγαλύτερα θύματα? Διότι τους χρησιμοποίησαν οι άλλοι Άραβες για να τα παιχνίδια τους στα διάφορα κράτη κάποια, και το Ιράν βεβαίως, για να τους εξωθούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Προσπάθησαν και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί με τις συμφωνίες του Όσλο, με τις συμφωνίες του Αβραάμ κλπ. Να συγκλίνουνε. Δεν συγκλίνανε. Να μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι η Μέση Ανατολή είναι πεδίο συγκρούσεως, όπου μετατίθεται βάρος συγκρούσεων από τις μεγάλες δυνάμεις, όπου προσπαθούν να αποδυναμώσουν ο ένας τους συμμάχους του άλλου, να μεταφέρουν συμμάχους προς την άλλη πλευρά, με πλήξεις βίας, με εξοπλισμούς που και φίλων και εχθρών, αθέατες συχνά κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων. Μόνο τις επισκέψεις, σε αυτό που λέτε πάνω, μόνο τις επισκέψεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να βάλει κανείς το τελευταίο δίμηνο στην Ιερουσαλήμ, αυτό καταδεικνύει αυτό που λέτε. Μα ασφαλώς και το καταδεικνύει, αλλά καταδεικνύει και πολλά άλλα. Ότι η Αμερική χάνει τον έλεγχο, επειδή το Ισραήλ πια αντιμετωπίζει, ενώ είναι ένα πανίσχυρο κράτος. Έκανε και πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη το Ισραήλ. Να σας πω ένα για παράδειγμα. Πολύ μεγάλο. Ενώ έχει στρατό να νικήσει 2,5 φορές όλους τους στρατούς της περιοχής. Ενώ ο Νίξον είπε ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ
η καλύτερα η CIA. Είναι παιδική χαρά προς τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Ο Νίξον το γράφει από τον μνημονιακό του. Ο πρόεδρος Νίξον, ο πρώην. Πώς γίνεται αυτό να κάνει μια ξαφνική επίθεση στη Χαμάς και να σκοτώσει παιδιά και γυναίκες, δεν μου με, και απέραχμαλό του. Και πώς μετά ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι, δεν το ήξεραν οι Εβραίοι και οι άλλοι και οι Αμερικανοί, ότι η Γάζα όλοι είναι υπόγειο στρατόπεδο. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Επομένως, το Ισραήλ, όσο ισχυρό και να είναι, βρέθηκε αυτή τη στιγμή σε ένα πόλεμο φθοράς, το οποίο αδυναμώνει, αν θέλετε, όχι μόνο, προσέξτε τώρα, όχι μόνο άλλα κράτη που δεν το συμπαθούν, αλλά επίσης δυναμώνει μέσα σε αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων μουσουλμάνων. Μα μην ξεχνάμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι βαθιά θρησκοί και δυναμώνουν το αντιζαρινικό αίσθημα. Δημιουργούν μια μακροχρόνια εκφρόνηση, δηλαδή, σε ένα πεδίο που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια η άλλη πλευρά και αυτοί 8-10 εκατομμύρια. Και έχουν και βεβαίως Άραβες μέσα στο Ισραήλ. Επομένως, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα για το Ισραήλ. Και αυτό είναι επικίνδυνο για το πώς θα εξελιχθεί το ίδιο το Ισραήλ, η στρατηγική του, να μην κάνει κινήσεις δηλαδή. Και ενδεχομένως, τακτικά μιλώντας, όχι στρατηγικά, διότι δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενους μήνες και χρόνια, τακτικά, εμπνεύονται κινήσεις στις τελευταίες μέρες. Ότι δηλαδή δεν κλιμάκωσε ακόμα τουλάχιστον με το Ιράν. Και το Ιράν βεβαίως είδε και αυτό, ότι αν κλιμακώσει θα σφρώξει την Αμερική προς αυτό εναντίον της κλπ. Και βεβαίως τι βλέπουμε εδώ λοιπόν, βλέπουμε κάποιες σωστές κινήσεις της ελληνικής πλευράς, ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου αρχομιστική βοήθεια κλπ. Με συνοήσεις. Αλλά βλέπουμε μια Τουρκία όμως να συνοματεί, να ελίσσεται, να διαπραγματεύεται, να συναλλάσσεται με όλο αυτό το σύστημα. Και να σας πω κάτι, ό,τι και να πει οποιοδήποτε, εγώ σίγουρα θα το πω αυτό, για το πώς κινούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο ρευστά και περιφερειακά και παγκόσμια και είναι τόσο πολλές οι μεταβλητές που εισραίουν μέσα σε αυτή τη δομή, που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια ή τρία χρόνια. Επομένως, ένα κράτος θα πρέπει να είναι πολύ καλά μελετημένο για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, ποιες είναι οι τάσεις, πώς πρέπει να κινείται, να συνοματεί μεν, αλλά με τρόπο που θα του συμφέρει και να συναλλάσσεται, να μην ταυτίζεται χωρίς να κάνει συναλλαγές, να παίρνει κάτι, να ταυτίζεται τόσο πολύ τουλάχιστον. Ξέρετε, όνομα και μη χωριό για το σκράτο. Μιλάτε για την ελληνική πλευρά. Ναι, να μην ταυτίζεται τόσο πολύ, να πούμε, στην Ουκρανία, χωρίς να παίρνει τίποτα. Ενώ βλέπει την Τουρκία να κινείται και να διαπραγματεύεται και θα να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Για τώρα όλοι απορούμε. Πώς είναι θα φιλοξενήσει τη Χαμάς ο Ερντογάν, τους τρομοκράτες παρακαλώ. Να μην εκπλαγούμε αν τελικά μέσα από όλες αυτές τις εξελίξεις και τα δυναμίες που βρέθηκε και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση και το φούντομα πάρα πολλών πραγμάτων στην Ανατολή, στον Ισλαμικό κόσμο, τα πλεονεκτήματα που ενδεχομένως να αποκτήσει το Ιράν, η Κίνα, η Ρωσία, να μην εκπλαγούμε η Τουρκία να κάνει μυσολοβήσεις όλο με όλα. Όλα αυτά που θεωρούμε εμείς. Αυτό ήθελα να μας πείτε. Εδώ μπορεί, επειδή αναπτύσσει αυτές τις σχέσεις, αυτού του είδους τις σχέσεις με την Χαμάς και το Χανί, για να λειτουργήσει ως μεσολαβητής. Όμως δεν εγκυμονεί κινδύνους να οπλίσει, που το έχει κάνει ήδη το Ισραήλ απέναντί του, και στο τέλος έχει αυτή την κατατριβή που έχετε περιγράψει στο παρελθόν. Κοιτάξτε, κάθε συνωμοσία στην διεθνή πολιτική εμπεριέχει κινδύνους. Εμπεριέχει και κόστος και όφελος, το θέμα είναι περισσότερο το όφελος. Πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία, και δεν μιλώ μόνο για τον Ερντογάν, μιλώ για το σύστημα όλο της Τουρκίας, συνοβατεί μεν, αλλά κατά το πλήστον επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό θα έλεγα, μέχρι την ώρα δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή από την παρακοή στη Δύση με την προμήθεια των S-400, με τα ανοίγματα στο Ιράν, όλο αυτό δεν το έχουμε δει να μεταφράζεται μέχρι τώρα ως τιμωρία από τη Δύση την Τουρκία από τη στιγμή που δεν πάει συντεταγμένα με την υπόλοιπη συμμαχία. Κύριε Μολδί, να πάμε στο Κυπριακό. Όχι να πούμε μονολευτικά πράγματα για το Κυπριακό. Είναι τον 10ο ελληνισμό εκεί. Η Ελλάδα είναι και εγκύτρια, είναι και η Μητρόπολη του ελληνισμού. Πρέπει να είναι. Εντάξει, τι
λένε οι Τούρκοι, τι είχε πει ο Ερντογάν, τι είπε προχθές, πριν πέντε μέρες ο Ερντογάν, τι είπε ο Νταβούτογλου. Ο Ερντογάν ότι κατηγορούσε τον Τζεβίτ που δεν πήρε όλη την Κύπρο. Τι υποδηλώνει αυτό, θέλει όλη την Κύπρο. Τι είπε ο Νταβούτογλου, αυτός ο μεγάλος γεωπολιτικός, το ξέρετε. Είχε πει ότι δεν υπάρχει κράτος στο στρατηγικό βάθος, το οποίο μπορεί να έχει περιφερειακή πολιτική και να συναλλάσσει μεγάλες δυνάμεις, αν δεν ελέγχει την Κύπρο πλήρως. Και να μην υπήρχε ένας Τουρκοκύπριος στην Κύπρο, θα έπρεπε να ελέγξουμε την Κύπρο. Ο Νταβούτογλου το είπε αυτό. Και τι θα πούν λοιπόν η Αμερική, η Ρωσία, το Ισραήλ, άλλες δυνάμεις, όταν εμείς δίνουμε τον 10ο τουρισμό, το σημαντικότερο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη, το δίνουμε στο πιάτο στην Τουρκία. Με δεύτερα όμικρο, με πολιτική σχόλια, που είναι μια συγκυριαρχία της Τουρκίας που θα αντικαταστήσει στο τέλος δικό της πεδίο. Και από το να προσθέσω και εγώ, κύριε Ήφαστε, από το η Κύπρος κείται μακράν του Καραμαλή μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει αυτό πολύ. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα. Αν δεν είπε πρώην στα εξωτερικά θέματα υψηλόβαθμος συνάδελφός μου, να αφήσουμε το Κυπριακό και να δούμε. Να δούμε τους κατευνασμούς με την Τουρκία. Ο κατευνασμός το ξέρουν και οι μαθητές των διεθνών σχέσεων. Όχι οι φοιτητές, οι μαθητές. Ότι ο κατευνασμός φέρνει είτε απώλεια, βλάβες και ολική, αν θέλετε, απώλεια, χωρίς πόλεμο, ή το πιο πιθανό πόλεμο, και το χάρη στον πόλεμο και στις δύο πλευρές. Και στις δύο περιπτώσεις. Πώς είναι δυνατόν να νομίζει κάποιος ότι θα αφήσουμε στο περιθώριο. Και για να, τι να κάνουμε. Αυτό που πάλι λένε διάφορες καρέκλες και συναντήσεις. Στο Αιγαίο λέει, καζάν. Και κατευνάζουμε και έχονται και να κάνουμε τραπάρκο μέσα στο δικό μας χώρο. Γιατί ερωτώ. Λέμε η αλήθεια ζώνη, το γνωρίζουν η κοινωνία. Και τι κάνει η κοινωνία γι' αυτό. Ότι είμαστε το μόνο κράτος στον κόσμο που δεν εφάρμοσε το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την γυαλίδια ζώνη. Που η γυαλίδια ζώνη, εάν εφαρμόσουμε τις πόρνες του διεθνούς δικαίου, διπλασιάζεται την Κύπρο κάθε περίπου. Σχεδόν. Εδώ λοιπόν δεν χάνουμε επικράτεια με αυτόν τον τρόπο. Με ποιο δικαίωμα, ή οποιοδήποτε, λένε ότι είναι πολιτικοί, επιστήμονες κλπ. Μιλούν να μην εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την επικράτειά μας. Η επικράτειά μας είναι η υψηλή για όλα τα κράτη. Δεν μόνο για μας, για όλα τα κράτη. Η επικράτειά τους είναι έσχατο συμφέρον. Δεν υπάρχει. Το έχουμε ξαναπεί για τον Χαν Μόρχιθάο, ένα άλλο διεθνολόγο. Συγγνώμη που παραφέρομαι σε διάφορους διεθνολόγους σημαντικούς, είναι μόνο αυτοί που θεωρώ σημαντικούς. Ότι βιώσιμο είναι εκείνο το κράτος που είναι επαρκώς ισχυρό να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και τις πρόνοιες των θετικών που αφορούν την επικράτειά του. Εδώ λοιπόν εμείς δεν εφαρμόσαμε το διεθνές δίκαιο. Χάνουμε επικράτεια, χάνουμε πόρους και τώρα ακόμα και τα επιφυλασσόμεθα το ξεχνούμε και αρχίζουμε να λέμε να αφήσουμε τα εξωμέλεια. Με αυτό, δηλαδή. Αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Ήφαιστε, επειδή δείξατε το πιο σημαντικό πρόβλημα και Κύπριο ζών, που είναι το κυπριακό, το ελληνισμό διαχρονικό, και με το κάσους μπέλι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε εν όψη μια επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Θα έπρεπε να γίνεται επίσκεψη αρχηγού κράτους σε όμορο το οποίο έχει κάσους μπέλι και θέματα όπως το κυπριακό. Κοιτάξτε, το γνωρίζετε, νομίζω ότι είχαν προδείξει κάποτε για υπουργού εσωτερικών, δεν είναι. Σε κάποιο συμβούλιο. Βεβαίως. Ναι, και έκανε μια δήλωση σε μια τηλεόραση. Το έχουμε πει σε παλαιότερη εκπομπή αυτό. Ναι, εγώ κολοτούμπα δεν γίνομαι. Αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση όμως, είπα το εξής: πες ότι γινόμουν υπουργό εσωτερικό. Που δεν θα γίνω σε αυτό το σύστημα. Και δεν θέλω να γίνω. Τι θα ήταν η πρώτη δήλωση. Η πρώτη δήλωση δεν ξανασυναντώ. Το έχουν κάνει άλλοι, οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι. Δεν ξανασυναντώ Τούρκο ηγέτη, ή αν δεν αποσύρουν το κάσους μπέλι όσον αφορά το Αιγαίο. Και αν δεν δεχθούν να μιλήσουν για το Κυπριακό, συμβάσει τη διεθνού και ευρωπαϊκή νομιμότητα. Συμβάσει των ψηφισμάτων για τη διεθνή τάξη του 1984, 1985, 1983, 1984. Που λέει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, σπάνιες αυτές οι αποφάσεις, πολύ σπάνιες για τη διεθνή τάξη, λένε ότι δεν θα αποτελέσουν τα τετρασμένα βάση λύσεως. Δεχόμαστε λοιπόν να μιλάμε με κράτη που δημιουργούν τελεσμένα τη βία παράνομα. Και δεχόμαστε να μιλάμε για κράτη που απειλούμε κάτω σπέλη για την επικράτειά μας. Προσέξτε, αυτά που σας λέω τώρα
θα τα έλεγα σε οποιοδήποτε κράτος, θα τα έλεγα και αν ήμουν Τούρκος, διεθνολόγος, και μιλούσα στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Και στο τέλος σας έλεγα, βεβαίως σας μιλώ τώρα ως διεθνολόγος, αλλά ως Τούρκος θα σας ευχαριστήσω, δεν θα μεγαλώσω την πατρίδα μου. Καταλάβατε. Δεν περιγράφω αυτή τη στιγμή. Περιγράφω ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην υπερασπιστείς την επικρατεία σου. Είσαι αναλώσιμος μετά. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Ήφαιστε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με όλη την καρδιά σε αυτό το σημείο και όλες τις φορές που έχετε, μας έχετε κάνει την τιμή και μιλάτε στο News Hub, και θα ήθελα να παραπέμψω όλους τους ακροατές να βρουν τη συνέχεια τη σκέψη σας έτσι όπως αποτυπώνεται στα συγγραφικά σας χνάρια, τα οποία έχουν συνέχεια σε πάνω από 25 βιβλία, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια.